Λοιπόν, πάμε στην κυρία Σάντρα Γεράγγελου. Να πούμε μια καλημέρα εδώ, να δούμε και το οικονομικό θέμα έτσι, το οποίο θέλουμε σήμερα. Καλημέρα σας. Να δούμε μαζί της. Καλημέρα σας. Πώς είστε, κυρία Γεράγγελου? Είστε καλά? Καλά, μια χαρά. Μια χαρά. Λοιπόν, τελειώνει ο χρόνος για τις τροποποιητικές. Και μετά θα αρχίσει ο Πέλεκης. Θέλετε να μας πείτε τι πρέπει να κάνουμε και τι πρέπει να αποφύγουμε? Πέλεκης θα πέσει ούτως ή άλλως για όποιον υποβάλλει τις τροποποιητικές. Η διαφορά είναι ότι εάν από μόνοι τους οι φορολογούμενοι δεν υποβάλλουν τις τροποποιητικές φορολογικές δηλώσεις, αυτόματα η ΑΔΕ θα εκδώσει τα εκαθαριστικά. Ήδη οι φορολογούμενοι τις τελευταίες ημέρες λαμβάνουν email ενημερωτικά ότι πρέπει μέχρι την 1η Μαρτίου να υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις παλαιότερων ετών. Τι είναι αυτό? Καταρχήν, αφορά εισοδήματα τα οποία είναι από πότε και μετά, και ποια εισοδήματα αφορά αυτό? Υπάρχουν περιπτώσεις που είναι και δεκαετίες, δηλαδή αναδρομικά του 2013. Φυσικά εδώ να πούμε ότι δεν είναι υπαιτιότητα των φορολογουμένων το γεγονός ότι δεν δηλώθηκαν τα εισοδήματα αυτά. Οφείλονται είτε στα ασφαλιστικά ταμεία, είτε σε εργοδότες που εκπρόθεσμα υπολόγισαν αναδρομικά παλαιότερων ετών και εκπρόθεσμα τα ανέβασαν στο σύστημα. Καλείται αυτή τη στιγμή ο φορολογούμενος να κάνει τροποποιητικές δηλώσεις και να υποβάλει την δήλωση για τα αναδρομικά. Αυτά. Μέχρι 1η Μαρτίου λοιπόν η προθεσμία. Άρα, να πούμε ότι για όσους έχουν... Μιλάμε, κυρία Γεράγγελου. Ακριβώς, μέχρι την Παρασκευή. Είχε ήδη σταλεί ειδοποίηση το Δεκέμβριο του 2023. Αυτή είναι μια δεύτερη και τελευταία φυσικά υπενθύμηση για να υποβάλουν τις δηλώσεις τους. Να πούμε ότι όσους έχουν αναδρομικά το 2015 και έπειτα θα μπορούν τη δήλωση να την κάνουν ηλεκτρονικά. Από το 2014 και πίσω υποχρεωτικά η δήλωση θα πρέπει να υποβληθεί στη ΔΟΗ, άρα οπωσδήποτε θα πρέπει σήμερα να μπουν οι φορολογούμενοι να ελέγξουν για ποια αίτη έχουν τροποποιητικές δηλώσεις, προκειμένου να προλάβουν να επισκεφτούν τη ΔΟΗ μέχρι την Παρασκευή για να υποβάλουν τις τροποποιητικές τους δηλώσεις. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν μέχρι 1η Μαρτίου το λέμε και το ξαναλέμε αυτό, γιατί πλησιάζει η μέρα, οπότε όλοι θα πρέπει να το κανονίσουμε και να το προγραμματίσουμε. Μάλιστα. Κυρία Γεράγγελου, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα. Να είστε καλά.